στο χώρο του κέντρου. Προσπαθεί την Παρισιά να με σε δύο παίκτες. Θα δώσει το φάουλ ο διαιτητής Αμέτης, ο κύριος Ζαρακοβίτης. Τελέσει και το κόρνερ. Θα πέρασει από όλους η μπάλα. Μικελόπουλος διώχνει πριν γίνει επικίνδυνος. Ο Αλεξόπουλος έγινε το λάθος. Τώρα για να δούμε τον Αλεξόπουλος με στην περιοχή. Συνεχίζει την προσπάθεια του. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Στο 22ο λεπτό ανοίγει το σκορ η ομάδα του Απόλλων Καλαμάτας. Με αυτό το λάθος στην άμυνα της Παρισίας το εκμεταλλεύτηκε ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος. Δεν αστόχησε μέσα από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Παρισίας. 0-1 λοιπόν για την ομάδα του Απόλλων Καλαμάτας. Πανηγυρισμοί λοιπόν από τους μελανόλευκους για αυτό το γκολ του Βαγγέλη του Αλεξόπουλου. Για να δούμε τώρα το φάλου για τους φιλοξενούμενους. Εκτελέστηκε. Τεβάσει Τρικουράκης από κοντά. Παραλίγο το αυτογκόλ σε κόρνερ ο Μικελόπουλος. Τελέσει το κόρνερ για τον Κακαλή, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα. Διώχνουν οι αμυντικοί της Παρισίας. Θα απομακρύνει την μπάλα. Στραβάκος θα κατεβάσει. Ωραία, θα κάνει το σουτ, την μπάλα out. Και πάλι στην αντεπίθεση με τον Στραβάκο. Θα κατεβάσει ωραία μέσα στην περιοχή. Θα γίνει το σουτ, θα μπλοκάρει ο Μικελόπουλος. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Απόλλωνα με τον Τσουλάκο. Φάουλ για τον Απόλλωνα. Τελέστηκε από τον Κουντάνη. Από κοντά κάποια προσήματα. Από την περιοχή μέσα από κοντά. Μεγάλη ευκαιρία. Απελπιστικά. Πολύ κακό το σουτ που έγινε. Κάποια εδώ βλέπουμε κάποιες διαμαρτυρίες, κάποια σύναξη που πάει να γίνει ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Πρέπει να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Για να δούμε τώρα και πάλι στην επίθεση ο Απόλλωνας. Θα κατεβάσει ωραία, θα γίνει το μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία με τον Αλεξόπουλο να κάνει το 0-2 και να καθαρίσει το παιχνίδι. Συνεχίζονται εδώ τα σπροξήματα, έχουμε νέα